βγήκε και πριν από λίγο η δήλωση της κυρίας Αγγελικής Τσιόλας, είναι η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Πατρών, να θυμίσω για τους τηλεθεατές, και η ιατροδικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση της Ήριδας, η οποία μέσω δικηγόρου της ουσιαστικά έρχεται και δίνει αυτή τη δήλωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπερασπιζόμενη τόσο τον εαυτό της, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο Γιαπρακά, όσο και το κύρος της των ιατροδικαστικών υπηρεσιών του κράτους, όπως αναφέρει. Κύριε Λέων, μια στιγμή να δώσουμε λίγα στοιχεία γι' αυτό και να έρθουμε μαζί να το συζητήσουμε. Νίκο. Είναι μια μακροσκελής λοιπόν γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Τσιόλα, που έχει σαν στόχο, όπως σωστά αναφέρες Μάριον, ότι έχει την προστασία του κύρους των ιατροδικαστικών υπηρεσιών του κράτους, αλλά και την τιμή και την υπόλοιψη της ίδιας εξαιτίας της επιλεκτικής διοχέτευσης, όπως λέει, των απορρίτων στοιχείων σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυρία Τσιόλα επισημαίνει 7 διαφορετικά σημεία. Αναφέρεται ιδιαίτερα στο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την δική της ιατροδικαστική έκθεση, με τα δικά της ευρήματα και με τις εξετάσεις που έκανε, αλλά και την έκθεση της παθολογανατόμου που συμπεριλήθηκε στην ιατροδικαστική της έκθεση, ενώ στέκεται ιδιαίτερα και στο ότι η ίδια είχε ζητήσει προφορικά και εγγράφως να υπάρχει συνδυαστική μελέτη των τριών θανάτων από την πλευρά της δικαιοσύνης και των αρμόδιων αρχών. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, κατά τη γνώμη μου, η τέταρτη παράγραφος της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, όπου η κυρία Τσιόλα αναφέρεται στην πραγματογνωμοσύνη την οποία έχουμε δει, το πόρισμα δηλαδή των κυρίων Καρακούκη και Καλογριά, καθώς λέει ότι αναφορικά με τα ευρήματα των πραγματογνώμων συνεδρεύουν και κατά παραβίαση του δικαστικού απορρίτου. Εάν όντως ισχύουν τα ευρήματα αυτά, λέει η κυρία Τσιόλα, ουδόλως επιβεβαιώνεται από την νεκροψία νεκροτομή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών να τα αξιολογήσουν. Εδώ αναφέρεται στις διαρροές, Νίκο, ότι... έτσι. Εδώ, σε αυτό το σημείο, αναφέρεται στις διαρροές. Ναι. Στις διαρροές και στα ευρήματα που είδαμε να υπάρχουν, να συμπεριλαμβάνονται στα πορίσματα των ιατροδικαστών. Τέλος, να σου πω ότι αναφέρεται και στο ζήτημα της πειθαρχικής έρευνας εναντίον της ίδιας αλλά και της κυρίας Τσάκωνας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αδιανόητη διοχέτευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι διενεργείται ή θα διενεργηθεί πειθαρχική και εισαγγελική έρευνα σε βάρος των ιατροδικαστών που είχαν την ευθύνη της ιατροδικαστικής διερεύνησης των δύο πρώτων θανάτων, η οποία μάλιστα φέρεται να ανατέθηκε σε συνάδελφό τους με ήδη εκφρασμένη επιστημονική άποψη, με ό,τι αυτό σημαίνει, και εφόσον πάντοτε ισχύει, προσβάλλει το κράτος δικαίου και καταλήγει να υιοθετεί απόψεις περί επιστημονικού μεσαίωνα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, καθώς ουδής ιατροδικαστής, εισαγγελέας, δικαστικός λειτουργός, δύναται να είναι πειθαρχικά ελεγκτέος για την επιστημονική του γνώμη, για την επιστημονική του αποία, προνομιακά υιοθετείται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εκτός και αν, όπως αναφέρει, η επιστημονική γνώμη είναι συνειδητά ψευδής.